τον Γεννητολά και με τον Παύλο. Σήμερα, ίσως και να είναι από τις πιο σημαντικές μέρες της ζωής μου. Γιατί οι μέρες που πέρασαν ήταν μέρες που τη σημάδεψε η παρουσία του Θεού στη ζωή μου και θα τολμήσω να το πω, είδα πόσο εύκολα φεύγει ο άνθρωπος από τη γη. Την είχα αυτή την απορία, μέχρι τώρα δεν μου είχε βρεθεί ή νόμιζα ότι δεν μου είχε βρεθεί τέτοια ευκαιρία να νιώθεις ότι οι γιατροί σου μιλάνε μεν, αλλά χωρίς τη βεβαιότητα ότι ξέρουν τι κάνουν εκείνη την ώρα. Βρέθηκα λοιπόν, για όσους δεν το καταλάβατε, δεν το ξέρετε, βρέθηκα στην Κύπρο. Και βρέθηκα για συνηθισμένη δουλειά, με καλούν να κάνω κάποιες ομιλίες. Το χαίρομαι και εγώ, το απολαμβάνω, όπως το χάρηκα και αυτή τη φορά. Πήγα σε ένα σχολείο, το οποίο ήταν ένα σχολείο, το σπουδαιότερο σχολείο της Λεμεσού, παλιό ιστορικό σχολείο, λέει, ήταν το πρώτο που ίδρυσε με ελληνικά γράμματα η Κύπρος, το Λανίτιο Σχολείο, 980 μαθητέ, λυκείου. Και έπρεπε να τους πάρω με τη σειρά μία-μία τάξη στο αμφιθέατρο της να μιλήσουν. Έγινε αυτό και με πολύ όρεξη. Στην τελευταία όμως τάξη πήγα να φύγω, ένιωσα ότι τα πόδια δεν περπατάνε. Λέω, κουράστηκες. Και μετά αρχίζει η περιέργεια. Τι είναι αυτό? Φτάνω στον τόπο που έμενα και δέστε πώς τα έφερε ο Θεός. Παίζει ο Θεός όμορφο παιχνίδι με τη ζωή μας. Εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι κοντά μας και δεν παίζει παιχνίδι. Ήταν η 7η φορά που πήγαινα τα τελευταία 2,5-3 χρόνια. Όλες τις φορές έμενα σε ξενοδοχεία. Τα πληρώνανε, ωραία ξενοδοχεία, έχουν αφήσει κάτι ξενοδοχεία, άρεσε εκεί. Έμενα και τα απολάμβανα. Αυτή τη φορά με καλέσανε στο σχολείο να πάω οι θεολόγοι του σχολείου. 4 θεολόγοι. Και ένας ο επίσκοπος Νέας Γουινέας που είναι εκεί καθηγητής για λίγο καιρό μέχρι να πάρει την απόσπαση στην Αφρική και η Πέρτε Γιοργάδας. Ωραίο. Πάρες, προσπαθούσα να τους μάθω, Γιώργος και αυτός, Γιώργος και εκείνος, Γιώργος και ο άλλος. Αυτοί λοιπόν κανόνισαν με την αγάπη των πατέρων να μείνω στη Μητρόπολη Λεμεσού. Ακούς Μητρόπολη Λεμεσού, ψηλά πράγματα, πολύ, λες, εδώ μέσα τη δουλειά έχω εγώ. Το είπα. Την είχε τη δουλειά ο Θεούλης όμως. Μου δώσαν ένα υπέροχο δωμάτιο, στο οποίο φιλοξενούν επισκόπους και αρχιεπισκόπους. Ωραία, λέω, μεγαλεία. Να ζήσω κι εγώ λίγο, κάνα μεγαλείο. Τελειώνουμε τις εκδηλώσεις. Φτάνω στο δωμάτιό μου και νιώθω να σκάω από ζέστη και τα πόδια μου να κόβονται. Και κάνω ένα τεστ, όπως μου υπέδειξα, και βγαίνει θετικό. Άλλο. Γιατί όχι. Ήμουν ο τελευταίος ή από τους τελευταίους που δεν είχα κολλήσει ακόμα. Αυτό 5η μεσημέρι.
και αρχίζει μετά μια ωραία ανηφόρα. Το τεστ υπερθετικό, ο πυρετός 40 και κάτι, δόξα τω Θεώ, λέω, θα το χορτάσουμε το γεγονός, θα το χαρούμε, και από το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι την Παρασκευή το πρωί ο πυρετός δεν κατέβαινε οτιδήποτε κι αν έπαιρνα. Αλλά κατέβαινε σιγά σιγά και ωραία το οξυγόνο. Πέσανε όλοι εκεί τώρα. Τι έχει η Μητρόπολη που δεν το έχουμε, όχι, δεν το έχουμε αλλού πουθενά. Η Μητρόπολη Λεμεσού. Σε έναν τεράστιο χώρο, όσος είναι το χωριό του το δω, έχει όλα τα ιδρύματα μαζεμένα των μητροπολιτικών ναών και γύρω-γύρω. Το γεροκομείο με τις γιαγιούλες, τους χώρους που έχει να κάνει με το έργο, οι αίθουσες, τα κατηχητικά, οι ομιλίες, ο ραδιοφωνικός σταθμός, τα πάντα, όλα, γύρω-γύρω-γύρω-γύρω στο κέντρο της Λεμεσού. Και εκεί μένουν 20 τόσοι ιερομόναχοι της Μητροπόλεως, σαν μοναστήρι. Ξυπνάνε και ξυπνούσαμε πριν κολλήσω στις 4 η ώρα ακολουθίες στο ναό, όρθρος Θεία Λειτουργία, 7:30 το αργότερο πρωινό και ο καθένας στη δουλειά του τρέχοντας. Το βράδυ πάλι εσπερινός φαγητό απόδειπνο, όλες οι ακολουθίες. Πέσαν λοιπόν πάνω μου όλοι. Ο καημένος ο Πάτερ Παύλος, γιατρός, όλο το βράδυ επικοινωνούσε μαζί μου κάθε 10 λεπτά πώς είσαι, τι κάνεις. Όταν του είπα ότι ο πυρετός δεν πέφτει, αλλά πέφτει όμως το ωραίο το οξυγόνο, μου λέει, σου φέρνω τώρα ασθενοφόρο. Δεν πρέπει να μείνεις εδώ. Σκέφτηκα εκείνη την ώρα, όλους εσάς. Σκέφτηκα και ευχαρίστησα το Θεό που έφτασα μέχρι εδώ τη ζωή μου, που έζησα τόσο υπέροχα πράγματα, του ζήτησα συγχώρηση για τις αμαρτίες μου και είπα να κάνω λίγο μέχρι να έρθει να ξεκινήσω τους χαιρετισμούς στην Παναγιά του Κύκου. Γι' αυτό την έχουμε σήμερα στολισμένη και να την ευχαριστήσω. Και εκεί που έκανα τους χαιρετισμούς, με παίρνει τηλέφωνο ο πάτερ μου, λέει, δεν είναι καλό να πας στο νοσοκομείο, για βάλω τελευταία φορά το οξύμετρο. Το έβαλα και από 81 που είχε κατεβεί, ξαναπήγε στο 93. Λέει, τι είναι αυτό τώρα, ξαναβάλω το, ξαναβάζω, 92-93. Ακόμα μία φορά λέει για να πω στο ασθενοφόρο να γυρίσει πίσω. Πάλι 92-93, άρχισε να φωνάζει, δόξα τω Θεώ. Του λέω, είναι σπουδαίο αυτό. Για αυτούς που ξέρουν, μου λέει, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αν πρόκειται να πάθεις κάτι από τον κορονοϊό, θα πάθεις από τους πνεύμονες. Πέρασε όλη νύχτα μετά, παρέα με τον πατέρα Παύλο στο τηλέφωνο και με άλλους που με πήρανε μέσα στη νύχτα, από τους πατέρες, από τους γνωστούς στην Κύπρο, έπεσε συναγερμός κατάλογα. Και το πρωί, στις 9 η ώρα, έπεσε ο πυρετός. Μέχρι τότε ο πυρετός όμως τα παρέουλα εκεί. Έπεσε και δεν χρειάστηκε να ξαναπάρω ούτε πυρετικά ούτε τίποτε. Πέσαν όλα και μέσα σε μία ώρα που καταστάθηκε και το οξυγόνο και το πάνω. Αυτό που κρατάω. Πώς τα φτιάχνει ο Θεός και ήμουνα εκεί και όχι σε ξενοδοχείο. Πώς τα φτιάξε έτσι ο Θεός και ήμουνα εκεί που μετά όλη την ημέρα
Κάποιος περνούσε από το παράθυρό μου, πήγανε στο, έχουνε και ιατρείο μέσα στο συγκρότημα με οξυγόνα κτλ. Έφυγα από την υπέροχη σουίτα και με πήγα στα απλά. Αλλά έπρεπε να μου πάνε στα απλά του νοσοκομείου τα πράγματα, μέσα στο συγκρότημα τους. Περνούσαν συνέχεια αυτό που κράτησα και κρατάω. Ο γιατρός μου, ο πατήρ Παύλος, εχθές το βράδυ που έπαιρνε τηλέφωνο, Στάκη, πώς είσαι? Λέω, ρε πάτε, έχεις ιατρείο, έχεις ενορία ως παπάς, έχεις το διακόνημά σου στο μοναστήρι, εμένα σκέφτεσαι. Όλοι οι πατέρες σκεφτόμαστε εσένα. Συνιώσαμε σαν να είσαι κάτι από εμάς. Ήρθε ο Δεσπότης ο Αθανάσιος, θρύλος στον κόσμο όλο. Και τι κατάλαβα, ότι το βράδυ που ξενύχτησα κι εγώ με τον πυρετό, ήταν στην Αθήνα, την άλλη μέρα θα λειτουργούσε. Και μου λέει, άρε Παπαχρίστο, με ξενύχτησες όλη τη νύχτα να προσεύχομαι. Χαλάλη σου, να είσαι καλά. Είχε κι άλλους δύο επισκόπους εκεί. Είναι ο βοηθός του, ο Νικόλαος. Κάθε πρωί, κάθε μεσημέρι, κάθε βράδυ χτύπαγε την πόρτα να με ρωτήσει πώς είσαι, Παπαχρίστο. Βγες φορέ λίγο έξω να σε κάνουμε παρέα και να μας κάνεις παρέα και εμάς. Και έβγαινε έξω στο κιόσκι τους για να περάσω λίγη ώρα μαζί τους. Λέω, δεν φοβάστε? Όχι. Έχουμε την απόσταση που χρειάζεται. Εκεί ήρθε την μέρα που κόλλησα, που είχα δηλαδή, που βγήκε, και ένας δεσπότης παππούς από το Πατριαρχείο, από την Πριγκυπόνησο, από εκεί, από τα νησάκια. Αυτός κι αν δεν νοιάζονταν. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ φώναζε δυνατά κιόλας, «Παπά, παπά, πάω, βγες, να σε δω ότι είσαι καλά». Και μου λέγε, «Κάνω όλη την ημέρα προσευχή για σένα». Σκέφτηκα και ξανασκέφτηκα και μου λέει ο πατήρ Παύλος, ήταν να φύγω Παρασκευή, έμεινα εκεί, φυσικά, μαζί τους, και μου λέει, «Μην αγχώνεσαι. Την Πέμπτη το πρωί θα είσαι καλά, την Πέμπτη το μεσημέρι θα φύγεις». Λες και το είχαν προβλέψει. Και όταν έφευγα, μ' αγκάλιασε πολύ, είχα ήδη μόλις βγει αρνητικός, με φίλησαν, με ευχαρίστησαν που ήμουν εκεί, που μοιράστηκα μαζί τους όλα αυτά. Και ξέρετε κάτι, προσευχόμουν αυτές τις μέρες όλους τους Κύπριους Αγίους. Και εκεί διαβάζοντας μέσα στο ίντερνετ είδα ότι οι Κύπριοι Άγιοι είναι 249. Αυτό το νησάκι εκεί έχει 249 Αγίους. Πόσοι αγίασαν μέσα στους αιώνες. Και έχει και τόσα και τόσα μοναστήρια, τα οποία τελευταία όλα γεμίζουν από μοναχούς και μοναχές. Και έχει και ιερείς, και έχει και μοναχούς. Και η Μητρόπολη εκεί, Λεμεσού. Αλλά και οι άλλες Μητροπόλεις με πήραν ιερείς για να ρωτήσουν πώς είναι, να ρωτήσουν τι κάνω, να ρωτήσω αν θέλω κάτι. Οι οικογένειες των θεολόγων με τόση αγάπη, επειδή θεώρησαν και τους εαυτούς τους υπεύθυνους, τι να πω, τίποτα δεν έφταιγαν, κάπως θα το κολούσα κι εγώ. Και μάλιστα άργησα κιόλας με τόσες χαζομάρες που κάνω να το κολλήσω, αλλά ήθελε ο Θεός να με δοκιμάσει εκεί που να μου δείξει τι σημαίνει αγάπη της Εκκλησίας. Αγάπη που
να έχει και πράξη η αγάπη. Θα ήθελα λοιπόν ένα να κρατήσω εγώ. Βέβαια να μην ξεχάσω να πω ότι και ο Δεσπότης μου όμως και ο Δεσπότης μας κατευθείαν μόλις μαθεύτηκε με πήρε πριν καν το προλάβω εγώ να τον πάρω και με έφερνε κάθε μέρα παραμέρα να ρωτήσει αν θέλω κάτι, αν χρειάζομαι κάτι, αν χρειάζομαι θεραπεία, αν χρειάζομαι λεφτά, αν χρειάζομαι βοήθεια και μου είπε να ευχαριστήσω τους πατέρες που τόσο πολύ με προσέχουν. Θα ήθελα λοιπόν δύο πράγματα να κρατήσουμε αυτές τις ώρες. Όταν πλησιάζει το θρόισμα από τα φτερά του Αγγέλου και το έγραψα αυτό και στο Facebook, μη μας φοβίζει. Ο Άγγελος είναι Άγγελος του Θεού που έρχεται. Μα θα μου πείτε το θρόισμα από εκείνη την ώρα μας δείχνει ότι μπορεί και να τελειώσει η ζωή και έτοιμοι να είμαστε. Δεν με ένιωξε καθόλου. Καθόλου. Τόσο που μου λένε και οι πατέρες, καλά μωρέ, δεν θα σε πείραζε. Ένα όμως το σκέφτηκα μετά που με πείραζε και θα είναι αυτό που θα με πειράζει μέχρι το τέλος, ότι μπορεί και κάποιοι από εσάς να πονέσουν παραπάνω και αυτό με πονάει και εμένα. Είναι το μόνο που με πονάει. Ίσως πονέσουν τα παιδιά μου, κυρία Μαρία, φίλοι γνωστοί και γνωστοί και γνωστοί. Αλλά να ξέρετε κάτι, πρέπει όλοι να είμαστε έτοιμοι για αυτές τις ώρες. Μην τις βασανίζουμε πολύ αυτές τις ώρες. Είναι χαρά, είναι Ανάσταση, είναι Θεός, είναι Παναγία, είναι Άγιοι. Όλοι αυτοί υπάρχουν αυτές τις ώρες. Και μας έχουν στην αγκαλιά τους και αυτή η αγκαλιά να μην ξεχνάτε στις δύσκολες στιγμές να λέτε τους χαιρετισμούς. Η Παναγιά χαίρεται πολύ με τους χαιρετισμούς. Και το καιρό λέει της εξόδου μου, το λέμε στο άσπινε αμόλυντε, την αθλία μου ψυχή μου, ότι περιέπωσα. Να τα πάρεις κοντά σου, Παναγία μου. Να τα πάρεις και να τα έχεις κοντά σου. Έτσι να ετοιμαζόμαστε με αγάπη. Με αγάπη, με αγάπη, με αγάπη, με αγάπη, με αγάπη, όλοι μαζί. Με ταπείνωση, με συγχώρεση και αν έχουμε και λίγη συγχώρεση από όλους, τότε να μην φοβόμαστε τίποτα. Τίποτα. Τίποτε, τίποτε, τίποτε. Ο Θεούλης μας αγαπάει τους ανθρώπους. Αυτή την αγάπη λοιπόν να δώσουμε σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσευχές σας. Ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ. Θα τις ανταποδώσω. Σήμερα ήταν πολύ δύσκολο να σταθώ όρθιος τόσες ώρες και να λειτουργήσω, αλλά είπα, είναι δυνατόν να έρθουν κόσμος να με δει, εγώ να μην είμαι εκεί να λειτουργήσω και να κάθομαι ξαπλωμένος. Δεν το μπορώ το ξαπλωμένος. Ας με συγχωρέσουν οι κοντινοί μου, ότι δεν μπορώ να μένω ξαπλωμένος. Δεν μου πάει, δεν μ' αρέσει, δεν γίνεται. Και ευτυχώς εκεί είχαν ένα ωραίο κιόσκι και απολάμβανα το κιόσκι. Ο καιρός βέβαια ήταν 30 τόσοι βαθμοί και άκουγα οι υπόλοιποι που
λέγανε πάμε για μπάνιο. Και κάνω μπάνιο από εδώ. Έτσι είναι τα ζεστά τα μέρη. Θα ήθελα λοιπόν να σας ξαναευχαριστήσω. Θα ήθελα να πω μέσα από την καρδιά μου ότι σας αγαπώ. Θα ήθελα να πω ότι ο Θεός μας και η Παναγιά μας και οι Άγιοι είναι ζωντανοί, ολοζώντανοι. Είναι ολοζώντανοι και έρχονται, αλλά πιο πολύ έρχονται στο πρόσωπο των συνανθρώπων μας. Αυτό που έζησα από τους πατέρες εκεί, πέντε μετά, πέντε γεύματα την ημέρα είχα. Όταν η μίσκη και μάτω, ωραία, λέω τέτοια, ούτε στο σπίτι μου δεν έχω πέντε γεύματα την ημέρα. Δεν λέω τίποτα κυραφταρία για τα γεύματα στο σπίτι. Αλλά πέντε γεύματα την ημέρα, λέω, άμα κάτσω εδώ κατά δύο μήνες, θα γίνω τόσο. Μια χαρά πέρασες. Απίθανα πέρασες. Λοιπόν, θα σας διαβάσω στο τέλος για όσοι ήρθατε να με δείτε μία ευχούλα. Θα ήθελα αν κάποιος έχει κάτι πολύ σοβαρό να καθίσει ένα λεπτό, αλλά όχι πολλά λεπτά, γιατί μετά θα με πάτε σηκωτό στην Σαρακή. Και από το άλλο Σαββατοκύριακο πιστεύω ότι θα είμαστε πάλι καλά. Να εξομολογήσω και την Παρασκευή και το Σάββατο. Και την Κυριακή θέλω πάλι άδεια να φύγω. Τώρα που είμαι και καλά, τώρα τελείωσε το δηλαδή κορονοϊό, μπορώ να φεύγω πιο άνετα. Διευθώων Παναγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά, Χριστό, και σας αγαπώ. Να πάρετε τώρα από ένα πρόσφορο για να τελειώσω ό,τι έχουμε δει.